Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Όσοι ήταν πριν μας άκουγαν, όσοι έρχονται τώρα, εδώ είμαστε. Πάω 24 μέχρι και τις 9 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Εδώ και σήμερα για να συζητήσουμε τα πάντα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Σε μια εβδομάδα η οποία κυλάει ήρεμα μετά από αυτό που έγινε το βράδυ της Τρίτης και αναφέρομαι στη νίκη πρόκριση επί της Μπεσίκτας. Σε μια εβδομάδα η οποία είχε αυτό το παιχνίδι κυκλωμένο, το αποτέλεσμα ήταν αυτό το οποίο ήθελαν στον ΠΑΟΚ και μάλιστα με τρόπο αρκετά εντυπωσιακό και μάλλον μη αναμενόμενο από τους περισσότερους. Οπότε, όπως έλεγα και χθες, και το βιώνουμε κιόλας έτσι, γιατί χθες έγινε αρκετή κουβέντα για το παιχνίδι, για όσα έγιναν εκεί, για τον Τζόλι φυσικά και γενικότερα για αυτά που συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης. Αυτό που έλεγα χθες, ότι ο ΠΑΟΚ πέρα από τα διάφορα άλλα πράγματα τα οποία πέτυχε το βράδυ της Τρίτης, αυτό το οποίο εξασφάλισε και για μένα τουλάχιστον είναι το πιο σημαντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι η ηρεμία του και η ησυχία του σε πολλά πράγματα, και αγωνιστικά με την πρόκριση αυτή και εξωαγωνιστικά, γιατί η συγκεκριμένη πρόκριση εξασφαλίζει χρήματα τα οποία είναι σημαντικά για την επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο. Οπότε βλέπετε ότι από χθες και από το βράδυ της Τρίτης και μετά η κουβέντα έχει πάει αλλού, έχει πάει σε άλλες συζητήσεις και γενικότερα υπάρχει ένα σίγουρα καλύτερο κλίμα εν ώψη της νέας σεζόν. Και επειδή, όπως έχουμε πει και αρκετές φορές, όπως είναι τα πράγματα φέτος και όπως έχουν εξελιχθεί με την προηγούμενη σεζόν και με το πώς αυτή ολοκληρώθηκε, η μία με την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν ούτε μεγάλη απόσταση, ούτε μπορεί να αποκοπούνε. Το έχω πει και το έχω ξαναφέρει ότι ουσιαστικά είναι συνέχεια. Πιο πολύ ήταν το τέλος προηγούμενης σεζόν, να το πω έτσι, η μεγάλη διακοπή λόγω του κορονοϊού, παρά η διακοπή που είχαμε αυτές τις 10-15 μέρες, τέλος πάντων, μετά το τέλος των play-off και την έναρξη της προετοιμασίας των περισσότερων ομάδων. Του πάω λίγο πιο νωρίς, λόγω του αγώνα με τις Μπεσίκτας. Οπότε, το παιχνίδι αυτό, η νίκη αυτή, η πρόκριση, έχει έτσι αντιστρέψει λίγο το κλίμα, σίγουρα το έχει κάνει καλύτερο και νομίζω ότι έχει δώσει σε όλους, εντός και εκτός ομάδος, και περισσότερη εμπιστοσύνη, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι καθημερινά δουλεύουν, οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι καθημερινά θέλουν να βγάλουν στα παιχνίδια, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι εμείς βλέπουμε 90 λεπτά. Δεν είμαστε κάθε μέρα στις προπονήσεις για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς δουλεύετε και αν αυτό το οποίο δουλεύετε βγαίνει. Όταν αυτό το οποίο δουλεύετε με ΑΙ βγαίνει και μάλιστα σε παιχνίδια σημαντικά, σίγουρα παίρνουν περισσότερη αυτοπεποίθηση όλοι. Και οι προπονητές και οι παίκτες και όλοι μέσα στην ομάδα. Οπότε πλέον το επόμενο ορόσημο σε πρώτη φάση είναι η κλήρωση της Δευτέρας, αν θυμάμαι καλά. Που εκεί ο ΠΑΟΚ θα μάθει με ποιον θα βρεθεί αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αν θα είναι με τη Μεφίκα, αν θα είναι με τη Γάνδη, αν θα είναι με την Δυναμό Κιέβου. Θα έχουμε και μια μικρή εικόνα μέσα στο Σαββατοκύριακο από αυτές τις ομάδες, κυρίως ή μάλλον από τη Γάνδη και την Δυναμό Κιέβου, που έχουν σίγουρα, η Γάνδη που το τσέκαρα και χθες, για την Δυναμό Κιέβου δεν είμαι 100% σίγουρος, νομίζω ότι έχει και αυτή η αγωνιστική υποχρέωση, η Μεφίκα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα έχουμε και μια πρώτη εικόνα πάνω κάτω του τι θα δούμε, γιατί όπως εξηγούσαμε και λέγαμε για όλα τα δεδομένα που ίσχυαν για την Μπεσίκτας και όλες τις δυσκολίες που θα είχε μια ομάδα η οποία με δύο εβδομάδες προπονήσεις, χωρίς φιλικά, με προσταφερές στο ρόστερ της, με σημαντικές απώλειες και προσπάθεια να τις καλύψει σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν γίνονταν όλα αυτά να μην τα βρει μπροστά της σε ένα προκριματικό Champions League, όπως και τα βρήκε και είχανε με 3-0 στο μισάωρο. Έτσι και τώρα πρέπει πάντα να βλέπουμε πώς είναι και ο αντίπαλος. Όποιος κληρωθεί, να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Προφανώς και καμία από όλες αυτές τις ομάδες δεν είναι στην ίδια φάση με την Μπεσίκτας. Δεν νομίζω ότι σε όλες υπάρχει ανάλογο timing. Αν και χθες, βλέποντας λίγα πράγματα για τη Γάνδη, που νομίζω ότι πολύ τη γλυκοκοιτάμε σαν αντίπαλο για το προγραμματικό, η Γάνδη έχει ξεκινήσει με 3 ήττες στο Βέλγιο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά. Ωστόσο, πάντα παίζει ρόλο να κοιτάς πώς είναι ο αντίπαλος, σε τι φάση είναι, πώς τον πετυχαίνεις, γιατί
Το λέω και το ξαναλέω και το ξαναεξηγώ. Και ο τρίτος προκριματικός γύρος έτσι είναι, με ένα παιχνίδι και κλεισμένο το θυρών, όπως όλα δείχνουν. Οπότε παίζει και παίζει και σημαντικό ρόλο μάλιστα το timing. Το momentum που είναι οι δύο ομάδες, η φάση στην οποία βρίσκονται, το επίπεδο της συνοχής τους, το επίπεδο της χημίας τους, το επίπεδο της αυτοπεποίθησής τους. Έτσι. Νομίζω ότι πάω από αυτή τη νίκη με την Μπεσίκτας και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η νίκη προφανώς και κερδίζει κάποια πράγματα στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης. Δεν ήταν μια ομάδα με αυτοπεποίθηση, αυτή η οποία τελείωσε τη σεζόν την περασμένη. Είναι σχεδόν οι ίδιοι παίκτες. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η όλη διαδικασία και η πνευματική προετοιμασία και η αγωνιστική προετοιμασία ενώπιον της Μπεσίκτας και το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να βοηθήσει νομίζω σε πολλά πράγματα την ομάδα. Πέρα από το καθαρά πρακτικό της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League, στην εξασφάλιση κάποιον ενός πολύ σημαντικού ποσού μέσω της Ευρώπης, και το κομμάτι της αυτοπεποίθησης είναι πολύ σημαντικό. Γιατί στα play-off βλέπαμε μια ομάδα η οποία μετά από εκείνη την είδα και από τον Ολυμπιακό, στην πρώτη αγωνιστική δηλαδή, όχι απλά της έλειπε αυτοπεποίθηση, έλειπαν πολλά πράγματα. Η νίκη με την Μπεσίκτας και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή την βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι. Ενώπιση συνέχειας. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, επειδή η διαδικασία και του τρίτου προκριματικού γύρου είναι ίδια, δηλαδή με κλήρωση ένα παιχνίδι στην έδρα που θα κληρωθεί πρώτη, έστω και χωρίς κόσμο, αλλά και πάλι όπως θέλαμε και με την Μπεσίκτας, μπορεί να παίξει ρόλο και αυτό το κομμάτι της έδρας. Οπότε παίζει ρόλο σημαντικό το πώς είναι οι δύο ομάδες εκείνο τον καιρό, 15 Σεπτεμβρίου, 16, πότε είναι να γίνει το παιχνίδι. Αυτό είναι το σημαντικό δεδομένο εκείνη τη στιγμή. Μετά, αν καταφέρεις να περάσεις από εκεί, ανάλογα τον αντίπολο θα βρεις μπροστά σου, στα play-off, αν το καταφέρεις να πας εκεί, εκεί πια μιλάμε για πιο κανονικές καταστάσεις. Γιατί ουσιαστικά οι περισσότερες ομάδες έχουν ξεκινήσει κιόλας στα πρωταθλήματά τους. Εκεί οι περισσότερες ομάδες θα έχουν περάσει ένα σημαντικό κομμάτι προετοιμασίας. Επίσης θα είναι σε φάση που θα έχουν σχηματοποιήσει το ρόστερο στο μεγαλύτερο κομμάτι, ίσως και να το έχουν ολοκληρώσει οι περισσότερες. Και εκεί μπορεί να βρει και έναν αντίπαλο πολύ δυνατό και εκεί μιλάμε για δύο παιχνίδια. Εκεί μιλάμε για μια ψιλοκανονική κατάσταση. Μέχρι να φτάσεις εκεί, αν καταφέρεις, το κομμάτι που έχει να κάνει και με τον τρόπο προγραμματικό παίζει ρόλο συγκυρία, timing, κατάσταση που είναι δύο ομάδες εκείνο το καιρό, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι. Και τα λάθη δεν διορθώνονται και βλέπετε ότι είναι και δύσκολο, το λέγαμε και με το Στέργιο την προηγούμενη εβδομάδα, όλες αυτές τις μέρες περιμένω στο μάτς με την Μπεσίκτας, ότι το να κάνεις προβλέψεις σε ένα τέτοιο momentum είναι λίγο δύσκολο. Και είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν νομίζω περίμενε κανένας ότι υπάρχουν θα προηγούνταν 3-0 στο 30. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία προφανώς και τα έχουν στο μυαλό τους και στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν... Όχι, δεν ξέρω. Θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες αν θα υπάρχουν διάφορες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του όσον αφορά την ενίσχυση. Και περιμένει διάφορες εξελίξεις σε άλλα πράγματα με παίκτες που μπορεί να είναι είτε υποπόληση είτε υποαποχώρηση. Όπως λέγαμε και πριν το μάτς με την Μπεσίκτας, επειδή το λέγαμε και το τονίζαμε ότι το πρώτο παιχνίδι αυτό του δεύτερου προγραμματικού είναι το ορόσημο για τη νέα σεζόν, τα πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν, τα πιο σημαντικά, είχαν γίνει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή η κάλυψη του κενού στον άξονα με τον Μαουρίσιο. Καλύφθηκε με τον ΣΒΑΜ. Πολύ καλό πρωτομήχρονο με την Μπεσίκτας. Τα δύο ζητήματα με τα συμβόλαια, τα μεγάλα παικτών που ήταν ουσιαστικά εκτός πλάνων, λύθηκαν. Ο Βέρμπουμ έφυγε μεταγραφή στην Γκέντεμπορκ, ωστόσο έλυσε το συμβόλαιό του, είναι ελεύθερος. Δηλαδή τα σημεία που ήταν τα πιο σημαντικά, να το πω έτσι, για αγωνιστικούς και εξαγωνιστικούς λόγους, λύθηκαν. Τώρα, από εδώ και πέρα υπάρχει το ζήτημα του Βιερίνια, το οποίο όπως είχαμε αναφέρει μετά το μάτς με την Μπεσίκτας αναμένεται να παρουσιάσει εξέλιξη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Και από εκεί και πέρα, όπως έχω πει και άλλες φορές, όταν μιλάμε για το κομμάτι πωλήσεων, δεν είναι μια υπόθεση η οποία εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ. Έτσι.
είναι όταν μιλάμε για πώληση κάποιου παίχτη, για Νούλη για παράδειγμα, που όλοι ξέρουμε ότι είναι στη βιτρίνα και υπάρχουν ομάδες οι οποίες τον έχουν ψηλά στη λίστα τους. Αν έρθει μια πρόταση από μια ομάδα η οποία θεωρεί ότι με τον Γιαννούλη θα καλύψει ό,τι θέλει σε ρώτη άκρο και θα δώσει τα χρήματα τα οποία ζητάει ο ΠΑΟΚ, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι μόνο από τον ΠΑΟΚ η συγκεκριμένη υπόθεση, δεν εξαρτάται μόνο από τον ΠΑΟΚ. Απλά, όπως έλεγα και χθες, αλλιώς θα έβγαινε ο Γιαννούλη στην αγορά αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε περάσει την Μπεσίκτας και αλλιώς βγαίνει τώρα. Δηλαδή, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν προκύπτει από κάπου ότι είναι απαραίτητο για τον ΠΑΟΚ να κάνει κάποια πώληση. Μπορεί να κάνει. Έτσι. Συμφωνούμε. Αλλά δεν έχει πλέον, ούτε και πριν είχε, απλά τώρα ακόμη περισσότερο, πάνω από το κεφάλι του έναν μπαλτά να το χτυπάει. Αυτό που θέλουν να περάσουν την περισσότερη και το λέγανε για το προηγούμενο διάστημα, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίχτη μόνο να πουλήσει και όλα αυτά. Οι κινήσεις οι οποίες τον καίγανε μέχρι αυτό το μάτς με την Μπεσίκτας γίνανε. Η δουλειά του με την Μπεσίκτας έγινε, πέρασε, έχει την ησυχία του πλέον και στο αγωνιστικό ενώπιση συνέχειας και στο εξαγωνιστικό με την εξασφάλιση των χρημάτων της Ευρώπης σε πρώτη φάση, γιατί μπορεί στην πορεία, αν καταφέρει να συνεχίσει, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Δεν είναι ότι πάω πέρασε την Μπεσίκτας και okay, τελείωσε τώρα. Α, ωραία, μπήκε στους ομίλους του Europa League, ό,τι και να γίνει, οπότε δεν τον ενδιαφέρει η συνέχεια. Το κεντρό είναι πάρα πολύ μεγάλο, παιδιά. Και όπως έχω ξαναπεί, η ομάδα αυτή έχει παίκτες οι οποίοι έχουν πάρει 3 κύπελα και ένα πρωτάθλημα. Η ομάδα αυτή ήταν 50 πόσα μάτσα ήττη. Ναι, κάποιοι από τους παίκτες που ήταν σε αυτή την ομάδα έχουν φύγει. Okay, αλλά αρκετοί από αυτούς είναι εδώ. Και έχοντας πετύχει ιστορικά επιτεύγματα με τον ΠΑΟΚ, αυτό το οποίο δεν έχουν πετύχει είναι η είσοδο στο μέλλον του Champions League. Εγώ δεν λέω ότι είναι εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ. Προφανώς. Ωστόσο, το είδαμε και με το μάτς με την Μπεσίκτας. Φέτος η διαδικασία είναι διαφορετική. Τα παιχνίδια είναι λιγότερα. Και με λίγο τύχη, λίγο timing, έτσι, μπορεί να σου κάτσει. Και εκεί πια να αλλάξει εντελώς το στάτους. Αν καταφέρεις να μπεις και στους ομίλους του Champions League. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ομάδα για αυτό το επίπεδο. Μπορεί στην πορεία του καλοκαιριού να έχει. Ή όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταγραφικής περίοδου, η οποία τραβάει φέτος μέχρι 3 Οκτωβρίου, μπορεί να έχει ένα τέτοιο επίπεδο. Ή να είναι κοντά σε αυτό. Σήμερα είναι μακριά από αυτό το επίπεδο. Μην κοροϊδευόμαστε. Σήμερα είναι μακριά από αυτό το επίπεδο. Αλλά όταν φέτος η διαδικασία είναι τέτοια. Δηλαδή, για παράδειγμα, και η ΑΕΚ πράγμα που μπήκε στους ομίλους, πέρσι πότε ήταν, του Champions League, ήταν πολύ μακριά. Αλλά κάθεσε έτσι συγκυρία η ομάδα που βρήκε στον δρόμο της και μπήκε. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι αν έχεις το τεράστιο budget και τη φοβερή ποιότητα ότι εξασφαλίζει την παρουσία σου στους ομίλους όταν μπαίνεις στη διαδικασία προκριματικών. Μπορεί λοιπόν φέτος το αντίστοιχο να γίνει για τον ΠΑΟΚ. Με αυτό, με το ένα παιχνίδι σε δεύτερο και τρίτο προκριματικό. Και με λίγο τύχη μετά στα play-off, αν καταφέρεις να φτάσεις μέχρι εκεί. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι άλλο να παίξεις με την Μπενφίκα ένα παιχνίδι, είτε αυτό είναι στην Τούμπα, είτε είναι στην Πορτογαλία, είτε είναι με άδειο γήπεδο και όλα αυτά, και είναι άλλο να παίξεις με τη Γάνδη, ας πούμε. Και τα λέγαμε και χθες με τον Μελοστρόγιο, βλέποντας λίγο κάποια πράγματα και για τη Γάνδη και για την Αμό Κιέβου. Okay, η απόσταση δεν είναι φοβερή. Κοντά οι ομάδες αυτές. Πάνω κάτω. Συν σε αυτό μπορούμε να βάλουμε το κομμάτι του momentum. Έτσι. Και τη συγκυρία μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι. Αυτό που είπα πριν, η Γάντι έχει ξεκινήσει στο Βέλγιο και έχει 3 ήττες. Δεν είναι σε καλή φάση τώρα. Μπορεί σε 2 εβδομάδες να έχει 5 ήττες. Μπορεί να κάνει και 2 νίκες και να την πετύχει σε ένα καλό timing εκείνη την ώρα. Γι' αυτό λέω ότι διάφορα πράγματα και λεπτομέρειες, το λέω και το ξαναλέω κάθε μέρα, μπορεί να σας κουράζω, αλλά πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση. Στην διαδικασία που μιλάμε, δηλαδή των προκριματικών του Champions League που παίζονται τόσα πράγματα. Και εξαρτώνται από μικρές λεπτομέρειες και διάφορες καταστάσεις, τις οποίες εμείς ούτε τις σκεφτόμαστε πολλές φορές, γιατί βλέπουμε ένα μάτσο 90 λεπτά και από εκεί κρίνουμε, μπορεί να παίξουν τον ρόλο τους. Η Μπεσίκτας έχει γίνει ενώ κάτω. Έκανε η καταγγελία για τον Ντοβέρι. Τέλος πάντων, γράφουν οι Τούρκοι τώρα τι καταγγελία έγινε, δεν ξέρω. Ωραία. Ο Λένς είπε ότι παιδιά, πληρώστε με γιατί θα φύγω. Το timing που λέμε, το πώς πετυχαίνεις έναν αντίπαλο, σε ποιο χρονικό διάστημα το πετυχαίνεις. Και τι κρίνεται
Γιατί δεν τον πετυχαίνει σε ένα πολύ καλό χρονικό διάστημα και εσύ σε ένα περίεργο. Είτε το πετυχαίνει σε ένα πολύ κακό χρονικό διάστημα και εσύ είσαι καλά. Το διακύβευμα είναι ίδιο. Η παρουσία και η πρόκριση στους ευρωπαϊκούς ομίλους. Σημαντικά πράγματα. Λεπτομέρειες, αλλά πραγματικά λεπτομέρειες που έχουν σημασία και βλέπετε στο τέλος της ημέρας μπορεί και να παίζουν και σημαντικό ρόλο. Έτσι. Το είδαμε στο παιχνίδι με την Πεσίκτης. Ότι όλες αυτές τις λεπτομέρειες που συζητούσαμε και λέγαμε το προηγούμενο διάστημα παίζουν ρόλο. Δεν γίνεται να μην βγουν στο γήπεδο αυτά. Δεν γίνεται να μην βγει στο γήπεδο όταν έχει πάρει ένα στόπερ Πέμπτη βράδυ, να έχει κάνει προπόνηση Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τη Δευτέρα μια μισοπροπόνηση πριν το παιχνίδι και την Τρίτη να τον βάζει να παίξει προκριματικό Champions League. Θα φας το κεφάλι σου. Απλά πράγματα. Και το έφαγε. Με 3-0 στο 30. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, μαζί μας stoichman.gr, live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, είναι μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά, το Sari Application έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωτοαθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application Sari είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια, το stoichman.gr κάνει το παιχνίδι σας καλύτερο. Ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι φυσικά σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο stoichman.gr. Μαζί μας βέβαια είναι και το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα παρακολουθώντας σεμινάρια στα Data Labs. Επαγγελματίας bartender, όλα με πιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Αν φυσικά θες κάτι παραπάνω, μπορείς να παρακολουθείς σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά για να πάρεις τα εφόδια και να δουλέψεις στον τομέα του τουρισμού. Επίσης, στην Data Labs, σεμινάρια στην πληροφορική, προγραμματισμός, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδες, τεχνικός δικτύου, για να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Σημαντικό για τις μέρες που διανύουμε είναι το γεγονός ότι η Data Labs δίνει δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων σας, αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σας. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση, εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 2310 22 29 62 τηλέφωνο επικοινωνίας. datalabs.edu.gr μέσω ίντερνετ και βέβαια στα γραφεία της εταιρείας στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α. Επίσης μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Μουσικοκινητική αγωγή, χορός, ενισχυτική διδασκαλία, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail. www.gmail.com. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο παρέα και με Στέριο Αναστασιάδη να σχολιάσουμε την ασφάλεια επικαιρότητα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9 εδώ παρέα. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Είναι η ώρα που μιλάμε με τον καλό φίλο και συνάδελφο Στέριο Αναστασιάδη. Γεια σου, Στέριο μου. Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε? Τελικά συνεχίζεται το NBA, τι θα γίνει? Συνεχίζεται, ναι, συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Εκπληκτικό το σκηνικό χθες. Αν μη τι άλλο, όντως, ιστορικό. Ναι. Όντως, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, πιο ιστορικό αν δεν υπήρχε συνέχεια, αλλά εντάξει, οκ. Κοίτα, η συνέχεια μετά νομίζω ότι θα ήταν και λίγο, ρε φίλε, υπερβολικό να μην συνεχίζονται τα play-off για διάφορους λόγους. Ναι. Αυτό που έγινε χθες και μόνο που πήγε τόσο πολύ κουβέντα σε αυτό το οποίο θέλουν να αναδείξουν, δηλαδή στο γεγονός ότι υπήρχε πάλι ένα φοβερό περιστατικό με αστυνομική βία και το θάνατο ενός μαύρου, το πέτυχαν, νομίζω. Και εν τω μεταξύ, εγώ χθες το βράδυ, ρε παιδί μου, συνδέθηκα σε κάποια φάση για να δω το παιχνίδι και ξέρω κιόλας ότι τα μάτς του NBA όταν έχει, όταν λέει 11 η ώρα για παράδειγμα, έτσι ότι είναι 11 και 10, 11 και 4. Και πάει την πρώτη εικόνα, γιατί δεν το βλέπα κιόλας από το δημοτικό που τα δείχνει στην Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να αντέξω κάποια πράγματα από εκεί, για τους δικούς μου λόγους. Οκ, okay, έτσι. Και βλέπω ένα Αμερικάνικο τέλος πάντων. Και έχει την εικόνα μέσα στο και δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Και λέω, ρε εσύ, δεν βγήκανε. Και πώς πατάω στο Twitter, με το πατάω στο Twitter γίνεται πανηγύρι. Και λέω, δεν βγήκανε. Φοβερό πράγμα. Και μετά έγινε ό,τι έγινε. Εντάξει. Εντάξει, τουλάχιστον έδειξαν στένος, εντάξει. Ναι, αυτό και αυτό το οποίο, και αυτό το οποίο διάβαζα και μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι ήταν μια απόφαση των παικτών των Bucks που πάρθηκε μέσα στα αποβιτήρια. Δηλαδή δεν είναι κάτι ότι
το συζητήσαμε και το είπαμε και να δούμε τι θα κάνουμε και να μιλήσουμε και με τον προπονητή και με τη διοίκηση και όλα αυτά. Δηλαδή, το είπαν μέσα από το δίκτυο όταν μπήκανε. Ωραία, και λένε παιδιά, τέλος, δεν βγαίνουμε. Αυτό είναι. Φοβερό. Φοβερό. Εντάξει, μπράβο στους Bucks. Ξαναλέω, δεν θυμάμαι κάτι παρόμοιο σε συλλογικό επίπεδο από κάποια ελληνική ομάδα. Οι αφορμές ήταν πολλές. Ναι. Και περιστατικά βίας και οτιδήποτε άλλο, αλλά εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, είναι άλλα μεγέθη τώρα οι Έλληνες που σφίστηκαν. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πολίτες, με τους και σου λέω, NBA, το λέω και από μένα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όλες τις προηγούμενες ημέρες είχα δει ότι είχε συμβεί πάλι ένα σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν πήγα να διαβάσω κάτι. Δηλαδή, το είδα να παίζει δεξιά-αριστερά. Και εγώ χθες, δηλαδή, με αφορμή αυτό που κάνανε οι Bucks, μπήκα να διαβάσω τι έγινε. Δηλαδή, πραγματικά πέτυχαν το στόχο τους να σου δώσουν να καταλάβεις ότι υπάρχει πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και αν είσαι εντελώς άσχετος, ρε παιδί μου. Μακάρι να βρεθεί μια άκρη που αφιβάλλω, δηλαδή, είναι θέμα. Και εγώ αφιβάλλω. Ηνωμένες Πολιτείες που ξέρνετε δεκαετίες, ολόκληρη την ιστορία του βασικά. Ναι. Και δεν νομίζω να αλλάξει. Εντάξει. Εγώ δεν νομίζω να λυθεί ποτέ αυτό το ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, ποτέ όντως δεν θα λυθεί ποτέ. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον υπάρχει αντίδραση. Okay. Ναι. Και για μένα είναι φίλε και μέσα σε αυτά που γίνονται το 2020, που έχουν γίνει πάρα πολλά. Ωραία. Και αυτό το σκηνικό μπαίνει ψηλά. Είναι τέτοια σημασία τέλος πάντων αυτό το οποίο συνέβη. Okay. Ναι. Τέλος πάντων. Παρακολουθούμε, έχει ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, στα δικά μας δεν νομίζω να μείναν και πολύ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οκ. Okay. Πήγανε δεξιά και αριστερά. Εν Ελλάδη βέβαια. Οκ. Okay. Εκτός από ένα. Τον αγαπημένο σου. Ποιον αγαπημένο? Τον Εσίτη. Α, ο Εσίτη, ναι, εντάξει, οκ. Okay. οι καλόψυχοι φίλοι του ΠΑΟΚ άρχισαν πάλι με σχόλια και τα λοιπά. Γλυκομήλικη. Να μην γυρίσει. Μελιστάρα. Διάβασα ένα σχόλιο. Ναι. Να πέσει κορονοϊό στο αεροδρόμιο του Θελγίου. Εντάξει, ό,τι να είναι. Εντάξει, η επιτομή του ό,τι να είναι. Πιστεύω, φίλε, ότι το μένος που έχει ο φίλος του ΠΑΟΚ με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ δεν το έχει με κανέναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, για τον αντίπαλο θα φέρναμε και κάτι καλό, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Για το δικό του το παίχτη, άμα δηλαδή τον πάρει από κάτω, δεν έχει, τελείωσε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Άλλοι εκφράζονται μέσω. Εντάξει, nickname κτλ. Οκ, άστο, εντάξει. Ναι. Δεν βγάζει άκρη. Ναι. Έχει γίνει πλέον ένα χάος το διαδίκτυο. Ναι. Τα λέγαμε και το μεσημέρι με αφορμή την κίνηση που σχολιάζαμε νωρίτερα, τον NBAers. Mm-hmm. Εντάξει, ο Έλληνας τα ξέρει όλα. Τότε στη Σερβία δεν κάνατε. Καλά, και, ναι, καλά. Γνωστά, και τα παπούτσια της Nike που τα παιδάκια με ένα ευρώ τα φτιάχνουν, δεν σας νοιάζει. Το φοβερό να δίνετε το μισό μισθό σας για να λυθεί το πρόβλημα της φτώχειας. Εντάξει, είμαστε. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω η ηρεμία έχει επιστρέψει για τα καλά. Εντάξει, περνάνε οι μέρες πλέον. Το επόμενο έτσι που περιμένουμε είναι η κλήρωση Δευτέρας. Mm-hmm. Τι ώρα είναι, Ιστερ, και θυμάσαι, μεσημερί. Γνωστή εκείνη η ώρα. Μεσημερί, η μία ή δύο τώρα, δεν το έχω ψάξει ακόμα. Okay. Okay. Θα το ψάξω καλά που το είπες. Mm-hmm. Αλλά μεσημέρι είναι η κλήρωση πάντα. Ναι. Το ενδιαφέρον νομίζω εκεί μετατοπίζεται. Mm-hmm. Γιατί θα διακυβεύεται κάτι πολύ σημαντικό. Εντάξει, δεν είναι και οι τρεις αντίπαλοι εισάξιοι και εξίσου ποιοτικοί για να πει κανείς ότι εντάξει, δεν έχει σημασία η κλήρωση. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Φυσικά διακυβεύεται και η έδρα, και αυτό σημαντικό. Σωστά. Δεν θα είναι καθόλου άσχημο να αγωνιστεί και πάλι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Mm-hmm. Δεν βρίσκω κάτι το αρνητικό. Mm-hmm. Και να δούμε αν θα έρθει στον δρόμο του Δικεφάλου η Μπενφίκα, η Γκάντι, που συνεχίζει την ενίσχυση, αυτό που λέγαμε χθες. Έχει λίπος ακόμα τα 32 εκατομμύρια που πήρε από έναν ποδοσφαιριστή. Ναι. Και πήρε και τερματοφύλακα, τον Μπολάτ, από... Γνωστό όνομα, κάπου. Εκεί παίζει αυτός Βέλγιο. Που είναι ελεύθερος από την Αντβέρπ. Άνα, μπράβο. 31 okay. χρονών, Τούρκος με βελγικό διαβατήριο. Πώς έπαιζε παλιά σε καμιά Άντελεχτ, τίποτα τρίχη πιο παλιά. Κάτι μου λέει έτσι το όνομα. Μπορεί, μπορεί. Έμεινε ελεύθερος, γυάλισε στον Μπόλωνη. Δεν νομίζω να κόστησε και πάρα πολλά χρήματα. Όταν κάποιος είναι ελεύθερος, εντάξει, mm-hmm. okay, έχει μόνο το συμβόλαιο να πληρώσει η ομάδα. Συνεχίζει την ενίσχυση η Γκάντι. Στην Μπενφίκα υπάρχει έτσι ηρεμία τις τελευταίες μέρες. Μετά τον μπαράζ μεταγραφών που κάνανε. Στέγιο, βοήθαμε λίγο. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε εικόνα από Γκάντι που έχει σίγουρα παιχνίδι. Παίζει και Δυναμό το μέσο Σαββατοκύριακο. Παίζει, ναι. Okay. Εντάξει, οπότε θα έχουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου, πάνω κάτω το τι περιμένουμε να δούμε αν κληρωθεί μέχρι αυτές τις δύο.
Okay. Ναι, 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 ναι. Σημαντικό, γιατί με την Πεσίκτας δεν είχαμε φίλε. Ήμασταν εντελώς αχαρτογράφητα νερά. Δεν είχαμε εικόνα για τίποτα. Μα δεν ξέρουν οι ίδιοι τώρα. Σωστά. Στην Πεσίκτας εμείς τα ξέραμε. Ναι, σωστά. Οπότε Δευτέρα θα ξέρουμε τον αντίπαλο, θα ξέρουμε την έδρα. Βλέποντας λίγο τα οικονομικά δεδομένα αυτού γύρου, του τρίτου προκριματικού, δεν ξέρω αν κατά πόσο ενδιαφέρει ή όχι. Δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ τον μπόνους των 480.000 ευρώ εάν περάσει στα play-off. Ναι. Γιατί ουσιαστικά εξασφαλίζει όλο τον μπόνους για την είσοδο στο μήλος του Europa League ήδη. Αχα. Το κάνει έτσι η UEFA. Okay. Σου λέει, αφού εξασφάλισε το Europa League που είναι παρακάτι 3 εκατομμύρια μόνο τον μπόνους για να μπει στους ομίλους του Europa League. Ναι. Σου λέει δεν θα πάρεις τον μπόνους που θα μπει στα play-off του Champions League ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Okay. Οι ομάδες από τον άλλο δρόμο των πρωταθλητών που δεν έχουν εξασφαλίσει με την πρόκρισή τους στον γύρο αυτό την παρουσία στο Europa League θα πάρουν τον μπόνους του μισού εκατομμυρίου εάν μπουν στα play-off του Champions League. Εντάξει. Ναι. Δίκιο μου φαίνεται. Εντάξει, okay. Έχει τη λογική του. Ναι. Δεν είναι κάτι το. Σου λέει, φίλε, πήρες 3 εκατομμύρια. Ναι. Εντάξει. Οπότε, αν αποκλειστείς, δεν θα μείνεις χωρίς χρήματα στο χέρι, θα πάρεις τα 3 εκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει παίξει στην Άντερλεχτ που λέγαμε νωρίτερα. Ο Πέστονα. Ο Μπολάτ. Πού έχει παίξει, ρε φίλε. Ο Μπολάτ έχει παίξει Γκένκ, Σταντάρ Λιέγη, Σπόρτο, Καϊσέρι Σπορ. Σταντάρ Λιέγη, Γαλατά Σαράι, Κλαμπ. Με Ολυμπιακούς και με αυτά κάπου τον έχω ξανακούσει. Κλαμπ Μπριζ, Νασιονάλ της Πορτογαλίας, okay. Αρούκα, Πόρτο Βίτα, Αντβέρπ και τώρα Γκέντ. Okay. Γκάνδη. Okay. Εντάξει, το λες και γύρω λόγο. Ναι, τώρα αυτά για τη Γκάνδη. Δεν έχει τώρα νόημα να μπούμε πιο βαθιά στα τη Γκάνδη. Γιατί μπορεί κάλλιστα να μην κληρωθεί με τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Ας τα δούμε από Δευτέρα αυτά τα θέματα. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για νυν υποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ή και πρώην. Εντάξει, διάβαζα κάτι για τον Μαουρίσιο και υπάρχει στο ΠΑΟΚ 4 ότι θέλει Λοκομοτίβ Μόσχας ο Βραζιλιάνος. Ήτανε στις ομάδες που είχαν αναφερθεί πριν λίγο καιρό από τη Ρωσία. Τη Σπαρτάκ θυμάμαι σίγουρα, το Λοκομοτίβ δεν ξέρω, μπορεί γιατί okay. και το μπερδεύω, να σου πω την αλήθεια. Και όπως έτσι αποκάλυψε και ο μάνατζερ του, υπάρχει ενδιαφέρον από Ισπανία, από τρεις ομάδες κιόλας. Τι λέει ρε φίλε. Η Έλτσε, η Βαλένθια και η Ουέσκα. Μάλιστα. Αλλά θέλει λέει Λοκομοτίβ ο Μαουρίσιο, θα αποφασίσει αύριο και ή θα πάει η Ρωσία ή θα επιλέξει μια από τις ομάδες της Ισπανίας. Μου φαίνεται και λίγο έτσι μανατζερίστικο το όλο θέμα. Εντάξει, δηλαδή δεν έχουμε. Όταν υπάρχουν στέλνια, πολύ καλά, ξέρεις πολύ καλά όταν σε δημοσιεύματα υπάρχουν 2, 3, 4, 5 ομάδες. Ναι, και είναι ουσιαστικά διαρροή του μάνατζερ του, δεν είναι απλά δημοσίευμα. Εντάξει. Μου δείχνει με ένα λίγο μοχλός πίεσης για την Λοκομοτίβ. Ναι. Ότι παιδιά, αποφασίζουμε αύριο, ανεβάστε λίγο την πρόταση, γιατί έχουμε προτάσεις από Ισπανία και τρεις ομάδες κιόλας. Ναι, ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν με ήθελε η Βαλένθια ή η Λοκομοτίβ Μόσχας, θα πήγαινα στη Βαλένθια. Και εγώ, Στέργιο. Μια χαρά είναι, και η Ισπανία. Είναι και πολύ ωραία πόλη η Βαλένθια, λένε όσοι έχουν πάει. Και η Βαλένθια είναι ωραία και η Ισπανία είναι ωραία. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, τώρα μπορεί να έχει και τους λόγους του Μαουρίσιο να θέλει να γυρίσει στη Βραζιλία, Ρωσία. Οκ. Okay. Ναι, σωστά. Ενδεχομένως να είναι και τα χρήματα παραπάνω, εντάξει, γιατί ναι. το έχουμε ξαναπεί. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που καλά κάνει. Έχει ένα συμβόλαιο ακόμα μεγάλο μπροστά του. Σου λέει ό,τι πάρουμε. Ναι. Να κάνουμε την καβάντζα μας. Εντάξει. Είναι και Βραζιλιάνος που γενικότερα η εμπειρία λέει ότι οι Βραζιλιάνοι είναι ρε παιδί μου λίγο περισσότεροι από αυτούς. Είναι λίγο ρε παιδί μου. Και πολύ, και πολύ. Ναι, είναι όταν δεν ρωπαίνει και τόσο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πραγματικό. Θα δούμε για τον Μαουρίσιο, έτσι απλά το παρακολουθούμε. Εντάξει, δεν ενδιαφέρει και πολύ το κόσμο, έχω την εντύπωση. Για τον Μάο και τον Έλκα Ντουρί, πάλι δημοσίευμα από Ιταλία, η Γκαζέτα ντελο Σπορ λέει ότι η Κροτόνε συνεχίζει και τον θέλει. Και μπορεί λέει να έρθει στην Κροτόνε ο Έλκα Ντουρί. Δεν μου λέει εμένα κάτι αυτό. Ναι. Το θα μπορούσε να έρθει στην Κροτόνη. Γιατί δεν κάνει το δημοσίευμα λόγο ούτε για διαπραγματεύσεις, ούτε για πρόταση. Εντάξει. Ναι. Απλά λέει συνεχίζει το θέλει Κροτόνη όπως και η Μπενεβέντο και θα μπορούσε να πάει στην Κροτόνη. Στέργιο okay. Ελκαντουρί είναι σε αυτό το γκρουπ των παικτών με το συμβόλαιο μέχρι ναι, το ναι, καλοκαίρι ναι, ναι. του 21, έτσι. Okay. Ναι, μπήκε στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, okay. ο Μαρτίνος. Στο 30 χρόνο. Έχω την αίσθηση, τίποτα παραπάνω, ότι ο Ελκαντουρί θα φύγει φέτος. Νομίζω ότι θα παραμείνει. Εκτός και αν αλλάξει κάτι
προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου, έτσι νομίζω. Κοίταξε, επειδή ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και δεν βλέπω έτσι κάποια ένδειξη που να αναφέρει προσπάθεια του ΠΑΟΚ για να τον ανανεώσει ή πρόθεση να τον κάνει νέα πρόταση. Το να πάρει κάποια χρήματα, ας πούμε, δεν είναι και άσχημο, ξέρεις. Ναι, αλλά νομίζω ότι και ο Φερέιρα τον θεωρεί πολύ απαραίτητο στην ομάδα μέσα. Και σε αυτό που ναι, θέλει να κάνει. Να βοηθήσει μέχρι τέλη του Σεπτέμβρη να μπει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League, να γίνει μια καλή προσπάθεια από όλους και ας φύγει μία του Οκτώβρη. Ναι. Είναι και λίγο μυστήρια η φετινή μεταγραφική περίοδος, εντάξει. Ναι. Δηλαδή δεν τον λες και αντικατάστατο τον Ελκαντουρί. Χρήσιμος είναι πάρα πολύ. Και με βάση τη λειψανδρία που υπάρχει στα ΧΑΦ, λόγω Μίσης και Αγκούστο. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει και ελεύθερο ή κάποιον δανεικό ή ακόμα και μεταγραφή να πάρει κάποιον νεότερο, πιο αθλητικό, πιο γρήγορο. Είναι όλα ρευστά, το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Εντάξει. Μπορεί να μείνει, μπορεί να συμβεί αυτό που λέω. Να γίνει δηλαδή να τελειώσουν τα προκριματικά και τα play-off. Ελπίζουμε να πάει στα play-off του Champions League. Και να υπάρξει μετά έτσι μια πώληση του Μαροκινού. Ναι. Okay. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει να τον κρατήσει και άλλα χρόνια και του κάνει κάποια πρόταση, εντάξει, και ο Μαροκινός συμφωνήσει. Θα πούμε, εντάξει. Δεν νομίζω βέβαια να είναι στην ιεραρχία ψηλά στην ατζέντα του Ρέμπε αυτή τη στιγμή. Νομίζω άλλα θέματα έχουν περισσότερη σημασία. Όχι ότι δεν υπολογίζει κανείς τον Μαροκινό, αλλά νομίζω εντάξει. Είναι σχετικά απλή η περίπτωσή του. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ναι. Τι άλλο. Και όπως είπες και πριν, ότι ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει την ηρεμία του, από τη στιγμή που πέρασε την Μπεσίκτας και εξασφαλίζει όλα αυτά τα οποία εξασφαλίζει με τη σιγουριά της παρουσίας στους ομίλους του Europa League, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν είχε την ίδια ανάγκη, ρε φίλε, να προχωρήσει σε κάποια μεγάλη αλλαγή ή σε κάποια πώληση, τέλος πάντων, όπως μπορεί να υπήρχε αν δεν το είχε καταφέρει με την Μπεσίκτας. Ίσως λίγο να αλλάζει η ατζέντα σε αυτό το κομμάτι. Κοίταξε ότι η άνεση πηγαίνει και στις πωλήσεις είναι γεγονός, εντάξει. Ναι. Έχει ο ΠΑΟΚ πλέον την ευχέρεια να ζητήσει παραπάνω χρήματα από ό,τι θα ζητούσε αν οι Τούρκοι προχθές κάναν πετυχαίναν την πρόκριση. Ναι. Είναι πιο άνετος ο ΠΑΟΚ γενικότερα. Αλλά ξαναλέω, έχουμε μπροστά μας περίπου 35 μέρες. Γιατί στο σενάριο, το πάρα πολύ καλό σενάριο, ο ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής για πρώτη φορά στην ιστορία του και να μπει στους ομίλους του Champions League, εκεί και αν θέλει ενίσχυση η ομάδα. Ναι, εκεί δηλαδή, εκεί πας να πάρεις τρεις παίκτες ενδεκαδά τους να αφήσουν να παίζουν και να μην βγαίνουν. Δεν το συζητάμε. Είναι, το είπα και πριν ότι, okay, έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα και στο προγραμματικό, αν δεν κάτσει η Μπενφίκα, που υπάρχει μεγάλη υπάρχει απόσταση, ρε παιδί μου, ποιοτική, όπως και να το κάνουμε. Αν υπάρχει, λέει, ναι, εγώ θα σου πω ότι και για τα play-off του Champions League, η ομάδα έτσι όπως είναι τώρα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, έχει απόσταση σημαντική ποιοτικά. Έχει, ναι. Απλά έχει, επειδή έχει. Μιλάμε για προκριματικά και παίζει ρόλο, όπως έχουμε καταλάβει, και το timing, το πώς εκείνη τη στιγμή εσύ, πώς είναι ο αντίπαλος και όλα αυτά. Μπορεί, ρε παιδί μου, τα πράγματα τα οποία σου λείπουν να καλυφθούν εκείνη την ώρα. Γιατί είναι αρχή τη σεζόν, να σου κάτσει ένα παιχνίδι και να σου πάει το πράγμα όπως θέλεις. Έτσι. Αλλά αν φτάσει εκεί που λες, δεν το συζητάμε. Το τρεις που μπορεί να είναι και λίγο. Εκεί θέλει τρεις ενδεκαδάτους. Ναι. Εντάξει. 100%. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ να προσπαθήσει να κάνει κάτι, όχι απλά να παίξει. Ναι. Για σας είμαι εδώ και τα λέμε σε δύο χρόνια πάλι. Ναι. Και νομίζω το ίδιο ισχύει και για τους. Εντάξει, έχουν εξασφαλιστεί οι όμιλοι του Europa League. Αλλά αν θέλει ο ΠΑΟΚ να παίξει το παιχνίδι σε διπλό ταμπλό ή και σε τριπλό αν έρθει και το κύπελο, και εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη ενίσχυση. Ναι. Δηλαδή το ρόστρο όπως είναι τώρα δομημένο δεν θα αντέξει δύο διοργανώσεις. Αν και τρεις, γιατί τα μάτια του κυπέλου τα σοβαρά στην Ελλάδα είναι από το Μάρτιο και μετά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Καμιά φορά και τον Αύγουστο της επόμενης χρονιάς. Σωστά. Όπως σημαίνει τώρα. Σωστά. Αλλά εάν θέλει ο ΠΑΟΚ και να διεκδικήσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να στοχεύσει σε κάτι καλό στην Ευρώπη, το κάτι καλό σημαίνει για μένα μια αξιοπρεπής πορεία στο Champions League και μια πρόκριση στους 32 του Europa League. Δεν το έχω στην ελόγηση πολύ ακόμα την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, στην knockout, δηλαδή είναι λίγο
ουτοπικό μου φαίνεται και οξύμορο, δηλαδή δεν έχει μπει ομάδα ποτέ εκεί. Τώρα να κάνεις κουβέντα ότι αν μπορεί, άστο, εντάξει. Ναι. Και πολύ σπάνια έτσι πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα έκανε την παρουσία της City. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ψάξουμε στην ιστορία του Champions League, είναι ελάχιστες οι ομάδες. Ναι. Η έννοια ανόρθωση, νομίζω, mm-hmm. που έκανε έτσι με το καλημέρα. Αλλά το ρόστερ χρειάζεται ενίσχυση, εντάξει. Ναι. Απλώς νομίζω αλλού άλλη στόχευση θα γίνει αν μιλάμε για ομίλους του Champions League και άλλη στόχευση θα γίνει αν μιλάμε για ομίλους του Europa League. Ναι. Και νομίζω δεν ότι είναι δηλαδή, επειδή... τόσο. Mm-hmm. Ναι. Όχι, πες, ολοκλήρωσε και να. Δεν είναι τόσο κακό ποιοτικά για να πει ότι αν τελικά καταλήξει το Europa League στους ομίλους πρέπει να πάρει 5 παίκτες για να σταθεί. Εντάξει, όχι, καμία σχέση. Αλλά όχι, η απλά... ιστορία του Champions League είναι άστο, είναι άλλο κόσμο. Ακριβώς. Και επίσης, αυτό κόσμος. Το οποίο δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι ότι με φόντο το match με την Besiktas σε πρώτη φάση και στη φάση που, ήταν, που είναι τώρα ο ΠΑΟΚ, τα βασικά που έπρεπε να κάνει τα έκανε. Δηλαδή, κάλυψε το κενό του Μαουρίσιο. Το έκανε, ήρθε ο Σβάμπ. Τα ζητήματα παικτών με μεγάλα συμβόλαια που ήταν εκτός πλάνων τα έλυσε. Και με το Στόχο και με το Βέρμπλουμ. Τώρα, από εδώ και πέρα, νομίζω είναι και λίγο βλέπεις και κάνεις. Δεν έχεις πλέον ούτε κάποια φοβερή πίεση πάνω από το κεφάλι σου. Και έχεις, ρε φίλε, και λίγο την άνεση ότι προκρίθηκες. Δηλαδή, δεν έχεις και το κλίμα το κακό γύρω-γύρω. Γιατί γι' αυτό παίζει ρόλο. Καλά, ναι. Το α και το ω είναι ναι. το γύρω-γύρω, βέβαια. Ναι. Νομίζω ότι, κοίταξε, δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα προλάβει να ενισχυθεί πριν τη μάχη την επόμενη. Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε μέρες ακόμα. Αλλά αν μιλάμε για ενίσχυση θα μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή νομίζω. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Mm-hmm. Αλλά ας κατάμε και μια επιφύλαξη γιατί είναι και απρόβλητος ο ΠΑΟΚ. Έχουμε και μέρες μπροστά μας, είναι η αλήθεια. Και περιμένουμε βασικά την κλήρωση ένα του Champions League και να δούμε τι θα προκύψει και το Συμβούλιο των Σοφών της Λίγκας για το πρωτάθλημα. Δευτέρα πάλι είναι αυτό? Όχι. Δευτέρα είναι. Α, Δευτέρα. Δευτέρα, ναι. Δευτέρα τι είναι να αποφασίσουν τα παλικάρια? Ξέρω εγώ. να δούμε ποιες ομάδες θα είναι στο χρόνο στο πρωτάθλημα, ένα το κρατούμενο. Οκ. Και να αποφασίσουν παράζουμε και την κλήρωση. Δηλαδή τη Δευτέρα θα έχουμε, πόσο έχουμε? Θα μπήκαμε Σεπτέμβριο ή θα έχουμε 31? Τη Δευτέρα νομίζω έχουμε 31. 31. Νομίζω ότι θα πρέπει να βγει και η πρώτη αγωνιστική. Ξέρω εγώ, δεν βγάλουν στις 6 του μήνα, δεν βγάλουν 6 του Σεπτεμβρίου. Ναι. Να σου πω, ρε, Νίκοντα. Πρέπει να γίνει κλήρωση. Έβλεπα λίγο από το 30 και μετά το Ξάνθη από όλο τον κόσμο. Το είχα και εγώ έπαιζε εδώ πέρα χθες. Μιλάμε για παροδία, ρε. Δράμα. Μιλάμε για παροδία. Κατάσταση, όντως. Εντάξει. Ναι. Και εγώ αν ήμουν και Ξάνθη και από όλο τον Σμύρνη που δώσαν τον αγώνα του να μην παίξουν. Δεν ξέρω, εντάξει, θα μπει το λέω του ασφαλού. Θα ήμουν και εγώ στα αποδυτήρια, σαν του Μπακς χθες. Δεν θα κατέβαινα, ναι, αυτό. Δεν θα κατέβαινα. Μιλάμε για παροδία τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή η Ξάνθη με 17χρονους, 18χρονους και ο Απόλλωνος Σμύρνης με 11 παίκτες. Ναι. Και 14 απώλειες τις προηγούμενες εβδομάδες και έχοντας να παίξει 6 μήνες. Και μιλάμε τώρα για παιχνίδι που κρίνει την κατηγορία σου. Εντάξει, δεν μιλάμε για παιχνίδι να κλείσει χρονιά, βάζω και τα 13χρονα να παίξουν. Ναι, ναι. Και ακόμα περιμένουμε το τελικό κυπέλου. Την Κυριακή λέει το πρωί. Να προτείνουμε, λες, σε καμιά εταιρεία κρούσμα κορονοϊού το Σάββατο. Ξέρω εγώ ρε φίλε. Το έχει βάλει καμία. Δεν γυρίζει το μυαλό μου αυτό το σενάριο. Για κρούσμα τώρα κορονοϊού. Που πες για τελικό κυπέλο και πήγαμε στο... Γιατί μετά ναι. Δεν υπάρχουν και ημερομηνίες. Ναι, βέβαια. Έχουν τα μάτια του θρηλυκού Nations League της UEFA. Οπότε μετά πρωτάθλημα πάμε, ξέρω εγώ, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το κυπέλο. Ναι. Ναι, και μετά και σε πω για κάτι δεν το παίζουμε για αυτό, ρε φίλε. Και τι να κάνουμε. Τρίψε ένα κέρμα, ρε φίλε. Τρίψε ένα κέρμα και τελειώσαμε. Ή βάλε, ξέρω εγώ, τον Αβραάμ με τον Ολυμπιακού με τον Μάντολ να παίξουν ένα PlayStation. Εντάξει, να γουστάρουμε κιόλα. Να τελειώνει, άντε τώρα. Ναι. Εντάξει, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το γελίο ελληνικό ποδόσφαιρο σαν προϊόν. Γιατί μιλάμε, Νίκο, για γελιότητες, εντάξει. Τον αγωνίζει ξανά δύο ομάδες 26 Αυγούστου, η μία με 17χρονους και 18χρονους. Και οι άλλοι με 11 ποδοσφαιριστές έχοντας να παίξουν το Απόλλωνα από το Μάρτιο. Και επειδή με ξέρεις πολλά χρόνια, ξέρεις ότι τα λέω γενικότερα για το προϊόν και όχι για την Ξάνθη, τον Απόλλωνα δεν μου καίγεται καρφί. Ούτε για την Ξάνθη, ούτε για τον Απόλλωνα.
Αλλά είναι πραγματικά μια γελιότητα αυτό που είδαμε χθες και θα δούμε μια γελιότητα και το. Εγώ στο μεταξύ χθες νόμιζα ότι είναι και νοκάουτ. Δεν ήξερα ότι έχει και ρεβάνς αυτό το δράμα. Όχι, και μετά το πήρε χαμπάρι. Ισονομία, ισονομία. Ναι, σωστά. Σωστά, ναι. Δεν είναι διπλά παιχνίδια. Τέλος πάντων, είναι παθογένειες που θα ακολουθούν το ελληνικό ποδόσφαιρο νομίζω και 50 χρόνια να περάσουν. Ναι. Δεν βάζουμε μυαλό. Εντάξει, οκ, α τα αφήσουμε και αυτό παρέμβαση. Και ο Γκυγέρμα έφυγε από τον Ολυμπιακό Στέργιο, ε. Ναι, ναι. Ολική αναδρομή ο Ολυμπιακός του χρόνου με τόσες απολύες και τόσες πωλήσεις. Θα μου πεις παίρνει πολλά χρήματα, αλλά από την άλλη ομάδα δεν κάνεις τόσο εύκολα. Αν έχεις αυγενά, κύριε Συνίκο. Είναι μια σταθερά αυτή. Ρε παιδί μου, εντάξει, απλά. Πιο εύκολα πουλάς αν έχεις αυγενά και αν έχεις κυβέρνηση, αν έχεις τον πρόεδρο και τον υπερπρόεδρο των δύο υπήρων. Η χημεία του και η συνοχή του έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην περσινή σεζόν. Τώρα του φεύγουν όλοι. Ναι, αλήθεια σου, αλήθεια σου. Πέρα από τα εξωαγωνιστικά που προφανώς και ενδιαφέρουν και απασχολούν πάντα, είναι και το αγωνιστικό το οποίο μπαίνει σε μια διαδικασία που έχει πολλές αλλαγές πλέον. Άσχετα αν βάζει και πολλά χρήματα στο ταμείο του, έτσι. Οκ. Okay. Άλλη κουβέντα αυτή. Και παίχτες δεκαδάτη και σημαντικοί. Νομίζω και για τον Τζιμίκα δεν είχε άλλη επιλογή ο Ολυμπιακός. Είναι το timing τέτοιο. Το Τζιμίκα άστον απ' έξω, ναι. Οκ. Okay. Αλλά τα 4 εκατομμύρια που γράφονται που είναι έτοιμη να προσφέρει η Αλσάντ στον Ολυμπιακό για τον Γκυγέρμε. Εμένα μου φαίνονται λίγα, να σου πω την αλήθεια. Λίγα, Δεν θα πουλούσα εγώ τον Γκυγέρμε. Καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Χρήσιμο, πολύ χρήσιμος. Πολύ χρήσιμος. Δηλαδή μαζί με τον Καμαρά κάναν φέτος παπάδες. Έτσι. Ναι. Και δίπλα του αναδείχθηκε και ο Μπουχαλάκης. Ναι. Απίστευτο. Δεν τον πουλούσα εγώ. Εγώ, σας Αστέργιος. Αλλά προφανώς ξέρει καλύτερα για τον Ολυμπιακό πρόεδρος του. Αλλά για τον ΠΑΟΚ δεν είναι άσχημο νομίζω. Όχι, φυσικά. Έτσι το βλέπω. Γιατί χαλάει η συνοχή, χαλάει το γκρουπ, εντάξει. Το ότι φεύγουν βασικοί ποδοσφαιριστές. Ας το παρακολουθούμε και αυτό. Ναι. Ο Ολυμπιακός βέβαια θα συνεχίσει να παίρνει καλούς ποδοσφαιριστές. Έχει βρει τις άκρες. Ειδικά από την αγορά της Γαλλίας, εντάξει, πραγματικά παίρνει παίκτες που στο ελληνικό πρωτάθλημα ξεχωρίζουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση όταν αποχωρεί ένας παίκτης που ήταν σταθερά του περσινού έτσι, κορμού όπως ο Γκυγέρμε, έχει αποχωρήσει και ο Τσιμίκας. Για καλό το βλέπω. Τι να σου πω. Άντε να δούμε. Ωραία. Τι να σου πω. Ωραία, Στέργιο. Αυτά νομίζω. Κάτι άλλο ουσιώδης δεν. Η ομάδα επιστρέφει σε προπονήσεις. Αύριο. Αύριο. Okay. Κανονικά. Okay. Εντάξει. Και μετά και η επόμενη αγωνιστική της δράσης, να το πούμε έτσι, είναι το φιλικό με τον Παναθηναϊκό την άλλη Σάββατο. Το άλλο Σάββατο. Ναι, ναι. Μετά πρεμιέρα Super League. Εκτός από παρένθεση, ερωτηματικό κλείνει το κλείνει παρένθεση. Ναι, ναι. Και μετά το Europa League. Το Champions League. Ναι. 15-16 του Σεπτέμβρη. Να δούμε πότε θα προλάβει να επιστρέψει ο Ροντρίγκο. Ο ίδιος πάντως σήμερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι δεν είναι το ίδιο πρόβλημα που είχα στην προετοιμασία που το έχω ξεπεράσει. Σύντομα θα είμαι διαθέσιμος. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αν είναι έτσι τα πράγματα, το βλέπω για καμιά εβδομάδα προς το δεκαήμερο. Okay. Αν είναι έτσι. Τώρα, το γιατί δεν έχει προκύψει κάτι πιο στάνταρ, δεν το ξέρω, τέλος πάντων. Ωραία, Στέργιο. Αυτά. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη, έτσι όσον αφορά το κομμάτι του ρεπορτάζ και όχι μόνο. Μείναμε λίγο στον Ολυμπιακό γιατί αλλάζει πολλά πράγματα. Πολύ σημαντικοί παίχτες που φεύγουν και όσα χρήματα και να μπουν στα ταμεία, δεν πατάς ένα κουμπί, φεύγουν οι σημαντικοί σου παίχτες, παίρνεις άλλους και αμέσως έχεις την ίδια συνοχή και την ίδια ποιότητα. Όσα χρήματα και να ρίξεις στην αγορά για να τους αντικαταστήσεις. Το ενδιαφέρον του το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει. Να αναφερθούμε λίγο και στα του μπάσκετ που τα έχουμε αφήσει τις τελευταίες ημέρες εντάξει αναμενόμενο. Έτσι το καταλαβαίνετε. Έχουμε να αναφερθούμε και στο τελευταίο κομμάτι σε αρκετά πράγματα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Διαβάζω εδώ ένα θέμα για τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για τον Ολυμπιακό για αυτό το καλοκαίρι που μοιάζει λίγο με όσα γίνανε πέρσι στον ΠΑΟΚ που δεν είχε τόσες μεγάλες αποχωρήσεις πολλές, αλλά το γεγονός ότι έφυγε ο Λουτσέσκου και δύο σημαντικοί παίκτες όπως ο Κάνιο και ο Σάχοφ, ενώ ο Ολυμπιακός παρότι προερχόταν από μια χρονιά αποτυχημένη
συνέχισε και με τον ίδιο προπονητή και με την ίδια ομάδα και πήρε το πρωτάθλημα φέτος. Μοιάζουν λίγο σήμερα που μιλάμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια η μεταγραφική περίοδος. Απλά με αφορμή και την διαφαινόμενη πώληση του Γκέριμε δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα έχει πουλήσει τον Τσιμίκα, που ήταν πολύ 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 σημαντικός παίκτης στο rotation του πέρσι. Είναι να πουλήσει τον Γκέριμε, ο οποίος επίσης είχε πολύ σημαντικό ρόλο τα τελευταία δύο χρόνια. Καλός παίκτης. Πολύ χρήσιμος στον άξονα. Είναι να φύγει ο Σεμέντο. Επίσης έχει φύγει και ο Ελαμπτελαουή, ο οποίος πήγε στην... είναι να πάει στην Καλαθέσσαρα ή πήγε νομίζω. Γενικά είναι σε μια φάση αναδόμησης Ολυμπιακός. Προφανώς και παίζει ρόλο και το γεγονός ότι πουλάει και ακριβά, έτσι. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια που είναι σε αυτό το επίπεδο έχει φτιάξει, έχει δημιουργήσει κάποια κανάλια επικοινωνίας στην πιάτσα και στην αγορά, τα οποία δεν τα βρίσκεις εύκολα. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός είναι σε θέση να πουλήσει το Τσιμίκα στη Λίβερπουλ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είναι πράγματα που γίνονται μια στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, στο καθαρά αγωνιστικό, άσχετα το αν βάζεις χρήματα στα ταμεία σου, αν με τα χρήματα αυτά από τις πωλήσεις προφανώς και βγαίνεις στην αγορά και κάνεις και πας για σημαντικές αντικαταστάσεις παικτών, στο αγωνιστικό, όπως καταλαβαίνετε, και το ζήσαμε και φέτος στον ΠΑΟΚ που δεν είχε τόσες πολλές αλλαγές, όταν φεύγουν τόσοι σημαντικοί παίκτες, για να ξαναφτάσεις σε ένα καλό σημείο χρειάζονται διάφορα πράγματα. Πώς θα τους καλύψεις, εννοώ με ποιες περιπτώσεις παικτών θα καλυφθούν, αν όλα αυτά βρουν χημεία και συνοχή μεταξύ τους, είναι διάφορα πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο και είναι σημαντικά. Αλλά βέβαια προφανώς και ο Ολυμπιακός, όπως έχουμε πει για τον ΠΑΟΚ, ότι η μεταγραφική περίοδος φέτος είναι μεγάλη, τραβάει μέχρι αργά. Στην αγορά θα κινηθεί για να καλύψει τέλος πάντων τα διάφορα κενά τα οποία του έχουν δημιουργηθεί. Έτσι. Απλά επειδή σήμερα υπάρχει αυτή η εξέλιξη με τον Γκέριμε, μάλλον σήμερα από ό,τι βλέπω είναι στο Κατάρ και είναι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του εκεί. 4 εκατομμύρια ευρώ και άλλα χρήματα στο ταμείο. Ωστόσο, το κομμάτι το αγωνιστικό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τόσο εύκολο να το λύσεις και να είσαι κομπλέ τέλος πάντων με όλα αυτά. Λοιπόν, πηγαίνοντας λίγο στα του μπάσκετ, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται. Χθες προέκυψε ένα ζητηματάκι με τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος είναι εκτός προπονήσεων, έχει μια θλάση ψηλά στον αγώνα προσωρίτη, θα χρειαστεί να χάσει ένα κομμάτι προπονήσεων. Υπό κανονικές συνθήκες, τέτοια ώρα το πιθανότερο να είχαν προσγειωθεί και ο Μάλκολμ Γκρίφιν και ο Ζερμέιν Λόβ σήμερα, αλλά κάτι δεν θα γίνει σήμερα, αύριο το μεσημέρι να φτάσουν τελικά. Νομίζω με διαφορετικό πρόγραμμα πτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε αύριο οι τελευταίες αφίξεις των δύο Αμερικανών, και όπως έχουμε πει η γνωστή διαδικασία, πρώτα τεστ κορονοϊού, βγαίνει αρνητικό και μετά μπαίνουν στις προπονήσεις. Οπότε όπως λέγαμε, ουσιαστικά στο τέλος Αυγούστου ο Μέξας θα έχει στη διάθεση τους περισσότερους παίκτες του, και βέβαια εντάξει, το κομμάτι των τραυματισμών είναι κάτι το οποίο προκύπτει, έτσι δεν μπορείς να το ελέγξεις εσύ. Ο Μήτρου Λόγκ προφανώς πιέστηκε λίγο παραπάνω αυτό το πρώτο διάστημα και του έβγαλε αυτό το προβληματάκι. Αύριο λοιπόν το μεσημέρι αναμένονται εδώ και ο Γκρίφιν και ο Λόβ στις 3 παρά 20, αν θυμάμαι καλά, μέσω Φραγκφούρτης. Και ο ΠΑΟΚ έτσι σταδιακά μπαίνει στη διαδικασία αγωνιστική πια από την άλλη εβδομάδα. Γιατί όπως έκανε γνωστό σήμερα και το πρόγραμμα των φιλικών του, ο ΠΑΟΚ θα παίξει στις 5 του μήνα, θα είναι το πρώτο φιλικό. Ήταν να κάνει ένα στις 2, αλλά δεν μπορεί να γίνει με την ομάδα της Ελευθερούπολης. Θα παίξει λοιπόν στις 5 Σεπτεμβρίου στα Γιάννενα με τον Παναθηναϊκό. Πρώτο και πολύ δυνατό τεστ, έτσι, σε πρώτη φάση. Μέχρι τότε ουσιαστικά θα έχει περίπου μια εβδομάδα. Περίπου μια εβδομάδα προπονήσεων ο Κώστας Μέξας με όλους τους παίκτες του. Το πρώτο τεστ είναι πολύ δυνατό. Συνηθίζει τα τελευταία χρόνια. Τα πρώτα φιλικά είναι με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό για τον ΠΑΟΚ. Δύο μέρες μετά ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την ΑΕΚ. Επίσης πολύ δυνατό φιλικό. Η ΑΕΚ έχει επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις μετά το κρούσμα που είχε του κορονοϊού. Απλά δεν είναι στα Γιάννενα, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός. Στις 11 του μήνα θα παίξει με τη Λάρισα. Πάλι στο Παλατάκι, και μετά όπως είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα, ο ΠΑΟΚ θα κατέβει
στην Αθήνα και στην Πάτρα για να παίξει τα φιλικά του αρχικά με την ΑΕΚ στις 16 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι θα είναι και, αν θυμάμαι καλά, το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο τελευταίο φιλικό πριν το Final 8 του Champions League που είναι να γίνει στο ΆΚΑ. Την επομένη στο Λαύριο και στις 19 του Σεπτεμβρίου με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Προφανώς και όλα τα φιλικά είναι και κλεισμένα των θυρών και προφανώς εννοείται ότι παρακολουθούμε και όλες τις εξελίξεις, γιατί είδατε τι έγινε στην ΑΕΚ. Αυτός είναι ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ. Έτσι μπορεί να προκύψει κάτι και να. Λόγω της κατάστασης και να μην γίνει κάποιο φιλικό. Αλλά Παναθηναϊκός, δύο φορές η ΑΕΚ, Προμηθέας, Λαύριο και Λάρισα, νομίζω είναι καλό. Είναι έξι φιλικά δυνατά, έξι φιλικά καλά, με ομάδες που αναμένεται να έχουν ρόλο, ειδικά από το αγωνιστικό, όταν μιλάμε για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Προμηθέα. Και με ομάδες όπως η Λάρισα και το Λαύριο. Το Λαύριο είναι ομάδα που έκανε νωρίς τις κινήσεις της. Δεν ξέρω αν βρήκε λύση, γιατί το Λαύριο είχε ανακοινώσει Αμερικανούς μέχρι πριν λίγες μέρες. Ήξερα ότι δεν είχαν έρθει, δεν είχε καταφέρει να βρει λύση με αυτό το κομμάτι. Αλλά προφανώς θα μιλάμε για μέσα Σεπτεμβρίου, θα έχει λυθεί το ζήτημά του. Οπότε ο ΠΑΟΚ με 19 με τον Προμηθέα, το τελευταίο φιλικό σύμφωνο με τον οργανισμό, μπορεί να κάνει και κάποιο ακόμα στην πορεία, αν όλα πάνε καλά. Στη λογική ότι 10 Οκτωβρίου ξεκινάμε, κάτι που το έκανε γνωστό και πάλι σήμερα ο ΕΣΑΚΕ. Και αν τηρηθεί αυτό το πράγμα, αυτό το πρόγραμμα, και πάμε για 10 Οκτωβρίου τζάμπολ στην Basket League, εκείνη την εβδομάδα πριν το πρώτο παιχνίδι κυπέλου, αν όλα πάνε βάση προγραμματισμού, εντάξει, νομίζω ότι μπαίνει σε διαδικασία, έτσι, αγωνιστικής δράσης. Σημαντικό, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναναφέρει για τον μπάσκετ, ότι ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα που δεν υπήρχε ούτε καν προπόνηση, έτσι. Είναι σημαντικό και για τον ΠΑΟΚ και για όλες τις ομάδες μέσω Σεπτέμβρου να κάνουν αρκετά φιλικά, ώστε και φυσικά να μπουν στη διαδικασία της δημιουργίας του ρόστερ, να δουν τι βγαίνει, τι δεν βγαίνει, τι πάει, τι δεν πάει καλά, αλλά και για να μπουν και οι παίκτες στη διαδικασία αγωνιστική. Τι, οι παίκτες στο μπάσκετ είναι εκτός αγωνιστικής δράσης 6 μήνες. Δηλαδή, όταν θα γίνει το πρώτο φιλικό, θα έχουν περάσει σχεδόν 6 μήνες από το τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 6 Μαρτίου. Με το Περιστέρι, το τελευταίο μάτς. Έτσι. Οπότε λοιπόν είναι μια διαδικασία καινούρια και αυτή. Απλά συνδυάζεται με το κομμάτι το άλλο. Οι περισσότερες ομάδες είναι καινούργιες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε Παναθηναϊκό, που και αυτός έχει αλλαγές σημαντικές. ΑΕΚ που έχει αλλαγές, αλλά όχι τόσες πολλές. Ο Προμηθέας και αυτός έχει αλλαγές σημαντικές. Όλες οι άλλες ομάδες ξέρετε ότι κάθε χρόνο σχεδόν αλλάζουν όλο το ρόστερ τους. Και ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Φέτος μόνο ο Μαργαρίτης είχε μείνει από πέρσι στον ΠΑΟΚ. Οπότε τα φιλικά και ειδικά τα δυνατά φιλικά με καλύτερους αντιπάλους είναι καλό να δούμε λίγο πού βρίσκεται η ομάδα, τι κάνει καλά, τι δεν κάνει, τι πράγματα αυτά τα οποία δουλεύει σε αυτό το πρώτο κομμάτι, γιατί περίπου τρεις εβδομάδες θα είναι το κομμάτι των προπονήσεων και μετά μπαίνει στη διαδικασία των φιλικών. Να έχουμε λίγο μια εικόνα και για παίκτες, για την κατάσταση στην οποία είναι. Και για το πώς οδεύουμε προς την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου, πάντα εκτός απρόοπτου, γιατί είναι τέτοια η κατάσταση με τον κορονοϊό που δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά σήμερα ότι 10 Οκτωβρίου έχουμε τζάμπολ. Αυτό αποφασίστηκε. Μπορεί μέχρι τότε τα δεδομένα να έχουν αλλάξει τα επιδημιολογικά και να τρέχουμε. Μπορεί να έχουν γίνει και καλύτερα. Μπορεί να είναι καλύτερα. Μπορεί επίσης να δούμε διοργάνωση στην Ελλάδα με κόσμο. Και μιλάω για το Final 8 του Champions League. Του Basketball Champions League. Που και εκείνο μπορεί να αλλάξει δεδομένα. Γιατί σήμερα που μιλάμε, ξέρουμε, πάμε με την λογική ότι 10 Οκτωβρίου τζάμπολ χωρίς κόσμο. Αν όμως τέλη Σεπτεμβρίου γίνει μια διοργάνωση τέτοιου επίπεδου, με το 30% της χωρητικότητας, που σήμερα που μιλάμε δεν έχει αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο, μπορεί να συζητήσουμε υπό άλλη βάση και για το τζάμπολ στην Basket League. Επίσης, για το μπάσκετ στην Basket League, για το τζάμπολ στην Basket League, θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν κάτω επί της ουσίας το πώς πάμε για τζάμπολ. Γιατί σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Περιμένουν όλη την ΕΡΤ. Δεν υπάρχει δεν υπάρχει χορηγός στο πρωτάθλημα. Πέρσι, να θυμάστε, ανακοινώθηκε η συμφωνία λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Η πρόπερση. Μπορεί και η πρόπερση. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τεθούν σε μια βάση. Και επίσης το κομμάτι που έχει να κάνει με τον προγραμματισμό των ομάδων. Πάλι υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι ακόμα στον αέρα. Ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε τι γίνεται τον Πανιόνιο.
Ξέρουμε τι γίνεται τον Ιωνικό. Τίποτα. Στον αέρα, εντελώς. Δεν έχουν λυθεί όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε το Μάρτιο, αν θυμάστε με τη διακοπή, που λέγαμε σταδιακά τι γίνεται, πώς θα διακοπεί το πρωτάθλημα, πώς θα πάμε στο επόμενο, πόσες ομάδες θα έχει και όλα αυτά. Δεν έχουν λυθεί όλα αυτά τα ζητήματα. Παραμένουν στον αέρα. Σήμερα έχουμε 27 Αυγούστου. 27. Έρχεται η ώρα, δεν είναι πολύ μακριά η ώρα που θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Οπότε όλα αυτά πρέπει να μπουν σε διαδικασία λύσης. Πέρα από το κομμάτι της κουβέντας και του προβληματισμού και ναι, περιμένουμε να δούμε. Σήμερα που μιλάμε, μαθαίνουμε διάφορα πράγματα για τον Άρη που κινείται για να κάνει ρόστερ και πολύ καλά κάνει. Αλλά δεν έχει λύσει ακόμα τα θέματα του με τον Μπαν. Δεν μπορεί να κοινώσει κανένα παίκτη. Δεν τα έχει λύσει. Παρότι είναι κοινό μυστικό το ρόστερ που έχει φτιάξει, δεν έχει λύσει τα ζητήματα του Μπαν. Για να πει ότι ξεκινάει. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα που είναι στον αέρα. Έτσι. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά είναι λίγο πιο γενικά. Ας ξεκινήσω, πάω και τη διαδικασία των φιλικών του έτσι λίγο να παίρνουμε λίγο εικόνα από την ομάδα και αυτό το οποίο θα παίξει, αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Εγώ το έχω πει ότι ειδικά στην αρχή πολλές ομάδες θα έχουν ζητήματα, πιθανώς και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή στο κομμάτι της χημείας, της συνοχής και των συνεργασιών. Αλλά γι' αυτό γίνονται αυτά τα φιλικά και φέτος έτσι όπως είναι τα πράγματα, ούτε κάπου η ομάδα μπορεί να πάει έξω, ούτε μπορεί να παίξει, να παίξει φιλικά με ομάδες έτσι χαμηλότερης δυναμικής. Οπότε καλό είναι που θα έχει όλα τα φιλικά της επίπεδο Basket League με τέτοιες ομάδες για να μπορέσει να δουλέψει σε διάφορα πράγματα. Απλά όταν μιλάμε για ομάδες οι οποίες αλλάζουν roster κατά 11-12, ξέρω εγώ, από τις προηγούμενες σεζόν τους έχουν 1-2 παίκτες, αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά στην αρχή είναι δύσκολο να λειτουργήσουν. Μπορεί στην αρχή να τους έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Έτσι. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Οι περισσότερες ομάδες κάπου μετά το Δεκέμβριο αρχίζουν και ρολάρουν. Και βρίσκουν ρόλους, χημεία, συνοχή, σχήματα που βγαίνουν, διάδες, τριάδες, που τους κάνουν τη δουλειά. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Μέσα στο πρόγραμμα είναι το να ξεκινήσει να κάνει και καμιά ήττα που είναι εκτός προγράμματος. Μέσα στο πρόγραμμα να κάνει ήττα εκτός προγράμματος. Εννοώ, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Όταν μιλάμε για καινούργιες ομάδες, με πολλούς καινούργιους παίκτες, μπορεί να πάνε να παίξουν και με ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να βρει μπροστά του ο ΠΑΟΚ και όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, οι περισσότερες ομάδες στο ξεκίνημα. Και ειδικά όσον αφορά το κύπελο, να έχουμε στο νου μας ότι μπορεί να έχει ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου. Δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι να βρεθείς. Όλα αυτά λοιπόν, καλό να τα βλέπουμε σταδιακά όσο προχωράμε, αλλά σε πρώτη φάση, όπως έχω πει πολλές φορές, βήμα-βήμα, να δούμε τι έχει μπροστά της η ομάδα, με τα φιλικά να έχουμε μια πρώτη εικόνα. 5 Σεπτεμβρίου το πρώτο με τον Παναθηναϊκό, καπάκι με την ΑΕΚ, μετά με τη Λάρισα και μετά ο ΠΑΟΚ θα φύγει σε Αθήνα και Πάτρα για να ολοκληρώσει τον κύκλο των φιλικών του. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ δύο φορές, Λαύριο και Προμηθέας η αντίπαλή του στα φιλικά. Αύριο οι τελευταίες αφήξεις του Μάλκολμ Γκρίφιν και του Ζερμέιν Λόβ για να ολοκληρωθεί το ρόστερ και να ξεκινήσει πια πλήρης η ομάδα, να συνεχίσει μάλλον πλήρης η ομάδα την προετοιμασία της. Λοιπόν, stoichman.gr ήταν μαζί μας με live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, είναι μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά με το Serie Application το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα κάντε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο Serie και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Το Mobile Application του Serie είναι διαθέσιμο σε Android και iOS για όλους και βέβαια στο stoichman.gr, καλύτερο παιχνίδι με ολοκληρωμένο προϊόν, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και φυσικά πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο stoichman.gr. Μαζί μας επίσης είναι το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα για να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Σεμινάρια στο service, όλα αυτά με πιστοποίηση και σε λίγες μόνο ημέρες. Φυσικά, αν θέλετε κάτι παραπάνω
σεμινάρια εξειδίκευση στα τουριστικά για να πάρετε εφόδια να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Σεμινάρια και στην πληροφορική, αν θέλετε να γίνετε έξπερ στην πληροφορική για απαραίτητο στην αγορά εργασίας, μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου, να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Για τις μέρες που περνάμε, σημαντική σημείωση το γεγονός ότι η Data Labs δίνει δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σας. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση, εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 23 10 22 29 62 το τηλέφωνο επικοινωνίας, datalabs.edu.gr σελίδα και βέβαια στα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμήνης 14α. Μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο για εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, χορός, οικαστικά, ενισχυτική διδασκαλία. Πάρα πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail dapevkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα, ο ΣΠΑΟΚ 24. Ακολουθεί εννοείται Ράδιο Μαρμίτα. Ζάχο έχω μόνο απ' έξω. Δεν ξέρω αν πρέπει να κουράστηκε πολύ. Την τρίτη κουράστηκε πολύ, τράβηξε εδώ μέχρι αργά και μπορεί να ξεκουραστεί σήμερα. Ο καλός φίλος Τάσος Τρέγιας. Λοιπόν, εμείς ραντεβού αύριο στις 7.30. Θεού θέλω και ωραία επιτρέποντος. Εσείς μένετε συντονισμένοι φυσικά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.